Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αυτιά, σε εσάς, στο πάνελ, στους τηλεθεατές σας. Εγώ ρώτησα τον Γιώργο τον Κατρούγκαλο και του λέω: Γιώργο, έγραψες εσύ το σχέδιο του νόμου? Και μου λέει: Ναι. Και ακούω εσάς, ή μάλλον και τους εργαζομένους από το Υπουργείο Εργασίας, και λένε ότι δεν το έγραψε η κυβέρνηση. Ήρθε από τη Γαλλία. Ναι. Τι ισχύει? Και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, βάλτε τον Άδωνη μισό λεπτό, ο αντιπρόεδρός σας, αγαπητέ κύριε Βρούτσι, δήλωσε χθες εδώ ότι δεν γράφτηκε από την Ελλάδα το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό. Και εγώ τρελαίνομαι τώρα. Ο υπουργός μου λέει το γράψαμε εδώ. Made ο Άδωνης λέει. Made in Greece. Ο Λανδρέου το έγραψε. Πάμε με Άδωνη, ελάτε. Σήμερα προκαλώ και καλώ όλους τους τηλεθεατές. Ναι. Να μπουν στο site liberal.gr. Liberal.gr. Και εκεί θα δουν με τα επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Τύπου πόσα τηλεοπτικά κανάλια επισήμως λειτουργούν στην κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Και θα δουν δίπλα τον πίνακα που κατέθεσε στη Βουλή ο κύριος Παπάς και ο κύριος Τσίπρας. Για να καταλάβετε ότι ο Παπάς και ο Τσίπρας δεν έχουν όριο στο ψέμα. Δεν έχουν όριο στο ψέμα. Μπήκαν στη Βουλή, κατέθεσαν ένα πίνακα που είναι όλος ψεύτικος, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου τους είχαν γράφος ενημερώσει και τα έγγραφα μες είναι όλα στο Liberal.gr για το ποια είναι πραγματικότητα. Για να καταλάβετε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Και κλείνω, χθες οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Εργασίας, και δυστυχώς δεν πήρε έκταση αυτό, έβγαλαν μία ανακοίνωση. Που λέει? Μας έλεγε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κατρούγκαλος ότι το νομοσχέδιο του κυρίου Κατρούγκαλου είναι το πρώτο που γράφτηκε, λέει, δήθεν στα ελληνικά. Και βγήκαν χθες οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Εργασίας με επίσημη ανακοίνωσή τους και είπαν ότι το νομοσχέδιο του κυρίου Κατρούγκαλου δεν έχει γραφτεί στο Υπουργείο Εργασίας και κανένας αρμόδιος υπάλληλος ή διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας δεν είχε την παραμικρή γνώση για αυτό το νομοσχέδιο. Αρχίσαμε τώρα. Άρα έλεγε ψέματα ο Κατρούγκαλος. Θα το ψάξουμε αυτό. Το γράψα στα ελληνικά. Θα το ψάξουμε και μια βόμβα. Αυτό το δώσαν οι ξένοι, ναι, και κατά πληροφορίες μου οι Γάλλοι. Απαντάς Γιώργο, για να ξέρει ο κόσμος. Μάλιστα. Πόσα λοιπόν ψέματα λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δύο βόμβες από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε ότι το ρεπορτάζ έχει συνέχεια. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα μεγάλο πουρκουά. Γιατί? Γιατί αυτό? Γράφτηκε ή δεν γράφτηκε, κύριε Βρούτσι? Εσείς είστε θάνατος στο Υπουργείο Εργασίας και ξέρετε πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι εγώ δεν θέλω να με δουλεύει κανένας, ούτε να με δουλεύει ο Άδωνης, ούτε να μου δουλεύει ο Κατρούγκαλος, όσο θέλω από την ηλίθεια στον κόσμο. Και ο Βρούτσις δεν διαφήμιζε, τέλος πάντων, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν διαφήμιζε ότι εγώ το έγραψα ή το έγραψαν ακριβώς οι άλλοι, ο ένας ή ο άλλος. Τι έγινε, κύριε Υπουργέ? Κύριε Βρούτσι. Κύριε Αυτιά, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να αναπτύξω τη σκέψη μου σε ένα ζήτημα το οποίο επί 2,5 χρόνια και ένα χρόνο μετά δεχόμουν μία άδικη κριτική εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για λόγους σεμνότητας, αν θέλετε, είτε και ουσίας, ποτέ δεν είπα κάτι διαφορετικό να υπερασπίσω τον εαυτό μου. Χθες όμως στη Βουλή η κυβέρνηση δέχτηκε ένα πολύ ισχυρό πλήγμα στην αξιοπιστία της, ακόμη ένα. Στη συνέχεια αυτά που είπε και ο κύριος Γεωργιάδης χθες στο τηλεόραση σας, το οποίο έχει να κάνει αφενός με τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά αυτό πλέον έχει καταγραφεί. Έχει πάρει το δρόμο του, ναι. Όσο αφορά όμως το άλλο, θέλω να σας πω ότι χθες στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα αγροτικά ζητήματα, παρουσίασα και κατέθεσα στη Βουλή το δελτίο τύπου των εργαζομένων που αφορά όλο το σύνολο των υπαλλήλων, διευθυντών, προϊσταμένων του Υπουργείου Εργασίας. Που για πρώτη φορά, αυτό δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, επιβεβαιώνουν ότι το σχέδιο του κυρίου Κατρούγκαλου δεν πέρασε ποτέ από το Υπουργείο Εργασίας της χώρας. Δηλαδή δεν υπήρξε υπάλληλος του Υπουργείου που να βάλε ένα κόμμα ή μία τελεία στο σχέδιο. Όμως, κύριε Υπουργέ, μήπως όμως αυτό έχει δίκιο ο Κατρούγκαλος και λέει ότι γράφτηκε από ελληνικά χέρια, αλλά σε άλλο μέρος. Σε άλλο μέρος. Μπορεί να γράφει και στο Μαξίμου. Ναι. Σωστό. Κοιτάξτε, μήπως γράφτηκε αλλού? Κύριε Γιακουμή, δεν ξέρω να μιλάω μαζί σας. Ναι, εδώ είναι ο Βαγγέλης. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να σας πω το εξής. Η δική μου εμπειρία και η δική μου λειτουργία ως υπουργού ήταν ότι επί 2,5 χρόνια, ό,τι και αν έκανα, ό,τι και αν πήγα στη Βουλή, πάντα ήταν σε διαδικασία συνεννόησης και διαβούλευσης και διευκρίνησης από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας. Ναι, το έπαιρνες τώρα βασάκι όμως από τη Δρόικα. Ποτέ, κύριε Αυτιά. Ποτέ. Κύριε Αυτιά. Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Όχι, Γιάννη μου, με συγχωρείς. Είσαι από την Άξο, γι' αυτό σε λέω Γιάννη μου. Είμαι από τη Σάμο. Γιάννη Βρούτσι, ερχόταν τα ραβασάκια. Αλλά εσύ ως σεμνός και επειδή αγαπούσες την πατρίδα,
καλούσε στους υπηρεσιακούς και τους έλεγε: κοιτάξτε, να δείτε, να κάνουμε κι εμείς την εισήγησή μας. Η υλοποίηση των δεσμεύσεων της χώρας, ναι, είναι άλλο ζήτημα. Έτσι. Και άλλο, λοιπόν, το έπαιρνε το Ραβασάκι. Το έπαιρνε κι εσύ το λέει σου. Ναι. Έλα. Να το αναδείξουμε, γιατί για πρώτη φορά αναδεικνύεται το τέτοιο ζήτημα. Έλατε. Η διαμόρφωση των κειμένων που ερχόταν στη Βουλή, ναι, ερχόταν πάντα με εισήγηση υπηρεσιακή. Μάλιστα. Είναι πρωτοφανές να βγαίνουν οι υπάλληλοι και να λένε ότι είμαστε σε πλήρη άγνοια του κειμένου με ένα πολύ ισχυρό κείμενο το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Είστε σαφείς. Να ρωτήσω κάτι, Υπουργέ. Άρα τι θα κάνετε, για να το. Κοίτα, γιατί έχουμε φορολογικά πολλά. Έχουμε φορολογικά, Γιώργο. Αγαπητέ Υπουργέ, δηλαδή, εδώ θα τρελαθούμε τώρα. Είχαμε στο μνημόνιο κάποιες. Σε σπέρμα, πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχουμε τα φορολογικά. Στη συνέχεια. Θα δοθεί στη Βουλή. Τα ικανά στελέχη, αυτή η Επιτροπή των Σοφών, δεν έδωσαν τίποτα. Δεν υπήρξε Επιτροπή Σοφών. Τη διαλύσανε την Επιτροπή Σοφών. Λέω έστω. Τη φτιάξανε και τη διαλύσανε σε πέντε μέρες. Γιατί εδώ την εγχώρια γνώση. Παιδί μου. Ο Παθών. Τώρα στα παλιά τα παπούτσια του Τόμψεν, αν θα ασχοληθεί με τους δικούς μας. Είναι αξιόλογα στελέχη στο Υπουργείο. Παιδί μου, ποτέ δεν λάβαν υπόψη. Εισήγηση Έλληνα, ποτέ δεν τη λάβαν υπόψη. Η Τροϊκανή. 2,5 χρόνια, κύριε Αυτιά, ναι, μόνο σε αγαστή συνεργασία με τους υπαλλήλους ήμουν. Ποτέ όμως δεν το διαφήμισα και σήμερα έρχεται πλέον να με επιβεβαιώσει ιστορικά αυτό το κείμενο. Μάλιστα. Των υπαλλήλων. Σαφής. Που για πρώτη φορά λέει ότι δεν έχουν σχέση με το κείμενο. Μάλιστα. Το νομοθετικό το οποίο διακινήσει. Άρα γράφτηκε κάπου αλλού. Είστε σαφείς. Είστε σαφείς. Υποστηρίζουμε την ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι. Ναι, ναι, ναι. Μία παρατήρηση πριν κλείσουμε. Είναι υποχρεωμένη πλέον η κυβέρνηση γιατί έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Έβαλε τον κύριο Πρωθυπουργό, ο κύριος Κατρούγκαλος, να βάλει στα χείλη του ότι το κείμενο αυτό είναι διαμορφωμένο μέσα από το Υπουργείο Εργασίας. Αυτό σημαίνει ελληνικό κείμενο. Να απαντήσουν ποιος, πού και πότε έφτιαξαν το κείμενο νόμου. Εγώ λοιπόν τώρα θα τρελαθώ. Έχω τον Κατρούγκαλο να μου λέει: εμείς το γράψαμε εδώ, τον έχω on camera, παιδιά, στη συνέντευξη του πήρα. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές μετά από σένα ο Υπουργός. Ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και στη Βουλή μέσα. Ο Πρωθυπουργός της χώρας λέει: παιδιά, το φτιάξαμε εδώ. Έχω το Βρούτσι και τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας. Είναι το σύνολο των υπαλλήλων ή η δάκια του Υπουργείου. Το κείμενο αυτό υπογράφουν το σύνολο των υπαλλήλων, ναι, πέρα από κομματικές αναφορές και κομματικές πεπιθήσεις. Λοιπόν, και αυτό, καταλαβαίνετε, το κάνει και πιο ισχυρό. Άρα είναι θέμα τώρα πια Βουλής τι θα πείτε. Κύριε Βρούτσι, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι.